Καλησπέρα παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι του GameLab, είμαι το Φρικιό. Ξέρω με έχετε συνηθίσει σε ένα διαφορετικό site, σε ένα άλλο site στο Twitch. Εντάξει, λόγω κάποιων τεχνικών προβλημάτων θα αργήσει λίγο η φάση και όλα αυτά. Αλλά έχουμε και το YouTube και γιατί όχι. Σήμερα θα δούμε το Mafia, ένα παιχνίδι που κυκλοφόρησε το 2002, έγινε remake τώρα το 2020, κυκλοφόρησε 25 Σεπτεμβρίου. Γενικά το περίμενα πώς και πώς το παιχνίδι αυτό και ευχαριστώ πάρα πολύ τη CD Media που μας έδωσε αυτό το παιχνιδάκι για να το κάνουμε review. Σήμερα έτσι θα δούμε λίγο τον πρόλογο και όλα αυτά. Το Mafia είναι ένα παιχνίδι της 2K, το οποίο έχει τρία παιχνίδια, ουσιαστικά το Mafia 1, 2, 3 κλπ. Αν δεν κάνω λάθος, το Mafia 3 βγήκε το 2017, το Mafia 2 βγήκε το 2010 και το Mafia το πρώτο βγήκε το 2002 μαζί με κάποια expansion. Το Mafia, το remake, έχει βγει σε PC, Xbox One και PlayStation 4. Εμείς το παίζουμε αυτή τη στιγμή στο PlayStation 4. Υπάρχει μια πολύ ωραία προσφορά που την πήρα το μάτι μου γιατί ενδιαφερόμουν πάρα πολύ για αυτό το παιχνίδι. Στα 60 ευρώ το παιχνίδι από μόνο του έχει 40 ευρώ. Στα 60 ευρώ όμως στο Steam μπορείτε να αγοράσετε και τα τρία παιχνίδια της σειράς. Κάνανε και μια προσπάθεια, ένα remaster του Mafia 2, δεν ήταν και τόσο καλό. Το Mafia 3 ήταν αρκετά καλό, αλλά το Mafia 1 έχει μείνει στην καρδιά όλων των φαν, γενικά έτσι της γκανγκστεροφάσης και όλα αυτά. Η ιστορία ξεκινά με τον Tommy, ο οποίος είναι ένας ταξιτζής, σώζει εντός εισαγωγικών δύο τυπάδες από την οικογένεια Σαλιέρι. Πρέπει να κλείσω λίγο την τηλεόραση, συγγνώμη ρε παιδιά. Αλλά δεν θέλω να μακριλογώ, αν το λέω σωστά δεν ξέρω. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πολυλογώ, με άλλα λόγια θέλω να περάσουμε κατευθείαν στην ιστορία. Έχω ρίξει εγώ μια ματιά, πάμε λίγο να δούμε το story. Oh story, are you ready? Ναι, εννοείται ότι είμαι πανέτοιμος, είμαι και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Για να δούμε λίγο εδώ πέρα τώρα το παιχνιδάκι. Hangar 13. Ουσιαστικά αυτοί το φτιάξανε. Νομίζω η 2K είναι την publisher. Και σου λέει ότι τότε το είχαν φτιάξει Illusion Softworks. Οκ. Okay. Πάρα πολύ ωραία γραφικά. Εντυπωσιακό. Μάφια. Γενικά μου αρέσει έτσι πως σου παρουσιάζει την πόλη αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για δεκαετία 30. Οπότε είναι πολύ παλιά παιδιά. Είναι πάρα πολύ παλιά. Πολύ ενδιαφέρον το όλο σκηνικό που έτσι το έχουν προσέξει από ό,τι βλέπω. Τουλάχιστον στα cutscenes και τα αμάξια και όλα αυτά. Αχα.
Δεν μιλάω ουσιαστικά για να παρατηρήσετε κιόλας το παιχνίδι. Θέλω να το βλέπετε σαν να παίζετε εσείς, τουλάχιστον. Πολύ ωραία χρώματα στα μάξια και όλα αυτά. Πιστεύω όσοι είχατε παίξει και το παλιό παιχνίδι έχετε πάθει πλάκα αυτή τη στιγμή. Επίσης, συγγνώμη αν ο ήχος σας ακούγεται κάπως, θα το διορθώσω κάποια στιγμή αυτή τη στιγμή. Συγγνώμη. No self-respect and badges coming in here unless it's the health inspector. What can I get you? Just the coffee, thanks. Coffee, yeah. Dip your beak. No, thanks. Suit yourself. So, yeah. Αυτός είναι ο Τόμι. Αυτός είναι ο Νόρμαν. That's right. Well, if you're looking to set up a gravy train, you called the wrong cop. I'm not looking for any associates. Good. Because I'm on the net. Παιδιά, φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Αλήθεια, φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. But I got plenty to trade. Let's hear it. How long you been in town? 3 years. Caught my teeth in Empire Bay. Well, they handed you the Morello case. Right out of the gate. Morello dies in fire. Oh. That's what the paper says, ain't it? And what's it to you? Tough break. Case must be getting pretty cold by now. Nice. Or you got something might warm it up. Nice. Yeah. I might have something. And what's my end of the deal? You want money? Some sort of immunity? None of that. I got people I need to protect. Ah, families. Always the Achilles heel, ain't it? So who you got? A sick ma or a wife and a litter of kids? Wife and daughter. No one else to watch your back, I'm guessing. Wouldn't be here otherwise. Pity that. Pa always said a man needs friends if he's going to survive in this world. Yeah. Well, in my world, it's the other way around. No surprise there. Look, I can't promise anything for your family, not until I hear what you're trading. Έχει πάρα πολύ ωραία voiceover. Are you talking? Or are you just killing time before they come for you? You think I'm on the run? Γενικά το voice acting εδώ πέρα, οι ηθοποιοί δίνουν πάρα πολύ ωραίο συνέστημα έτσι το γκανγκστερικό, ας πούμε, και όλα αυτά. Και οι εκφράσεις των προσώπων των χαρακτήρων, πολύ ωραίοι, μπράβο τους. Και η λεπτομέρεια και όλα αυτά στα κουστούμια, στα καπέλα ακόμα. Ακόμα και ο καπνός του τσιγάρου, δηλαδή, τώρα παρατηρούσα αυτό. Maybe you got a shot at living long enough to walk that girl of yours down the aisle. Either way, looks like I'm buying you a cup of coffee. Ουσιαστικά από ό,τι κατάλαβα, ο Τόμι θέλει μια βοήθεια από αυτό, να έχει να του κάνει μια πρόταση, γιατί θέλει να προστατέψει την οικογένειά του. Μήπως θέλει να ξεφύγει από τη μαφία και όλα αυτά που έχει μπλέξει. But she didn't get handed a heater in the nursery, did you? No. I was a cab driver back in 30. Οπότε, περνάμε στο παρελθόν για να φτάσουμε στο σήμερα. Λέει, ήμουν ένας ταξιτζής, τότε ξέρω εγώ. Και αρχίζει η διήγηση. It was at the end of one of those shifts, when I first met Polly and Sam. Man, είχαμε ρε. Πάει τα Max. Get up, Polly. There's a taxi here. We'll be okay. Ooh. Move it. Come on. Μπορείς να κάνεις κι αλλιώς. Where to? Anywhere.
Okay. Και τώρα ξεκινάμε. I got a gun pointed at you. They catch up, we're dead. But you don't get to walk away. I don't want any trouble. Oh, με κυνηγάνε. How the hell they know we'd be there? Oh, παιδιά. It doesn't matter now. Εντάξτε εδώ περιβάλλον. How many cars we got following? One for now. But there'll be more. Oh, με φτάνει. I'm gonna try some. Oh. Αντίγια, ρε. Who are those guys? You don't get to ask questions. We need to get over the river. Take the Giuliani Bridge. Oh, okay. Okay, πάμε Giuliani Bridge. Your leg okay up there? Hurts like hell. Εντάξει, θυμίζει πάρα πολύ GTA και το Mafia 3, δηλαδή, που είχαμε παίξει και πρόσφατα. Πρόσφατα. Είναι το τελευταίο παιχνίδι που είχαμε παίξει στο stream, γιατί περίμενα να βγει το Mafia το που παίζουμε το remake. Για κάτσε τώρα. Έλα, τα ρήφα, φύγει από εδώ. Άιντε να ούμε. Εδώ, η γεφυρούλα. Για πάμε. The river. Where am I taking you once we're over the bridge? I'm getting tired. Μαλάκα, δεν πάει τα μάξι, ρε. Έντε καλέ. Αμάν. Ωρε φίλε, μας κάνανε μπλόκο. Τα λέμε. I know some shortcuts that'll slow them down. Πρώτο shortcut από εδώ. Από εδώ θα πάμε. Εψηλέσεις το κάτσι νομίζω. Αου. Αου, αου, αου. Ω, μαλάκα πάρα λίγο. I ain't heard a thing, fellas. Πάμε εδώ, δεύτερο. Το βλέπω κάτω στο map, το μήνυμα από εκεί πέρα. Ωραία. Γενικά, μπαίνεις στο συνέστημα. Ωραίο κυνηγητό. Ωραία, να ανοίξουμε λίγο το map. Ναι, και για να βγεις από τον κύκλο. Έχω δει κάτι. Περνάω, περνάω, περνάω. Είχαμε. Oh no. Δεν πιάζει το καριολί. Όποιο είναι, νύχτα το πήρε. Τέτοια ώρα θα ήταν, παιδιά. There's more and more of them. We're not gonna last long unless we're back on our own turf. Let's get back to the neighborhood. Ωραία, πάμε λίγο στο neighborhood. Πάμε στο Little Italy. Κάτσε, δεν είναι το τραμ. The bridge is up, ain't it? What? Yeah. We can make it. Πάμε λίγο. Καλέ μου φύγε τα Max. Έλατε. Αλλά οδηγάρα. Οδηγάρα. Το ξέρω. Το ξέρω. Me neither. Okay. So Little Italy. Now. Your night's not over. Τι. Δεν ακούστηκε καλό αυτό. I didn't see this coming. You think he squealed? I think you zip it tight. We talk it through back at the bar. Ωραία, ωραία, ωραία. Okay, we're close. A little over in front of that bar. It's the Aries place. Yeah, that's the one. Ακούω τη μουσική. Έχει επιρροές από Godfather, από Νονό. Όσοι έχετε δει την ταινία ξέρετε, όσοι δεν την έχετε δει στα παράδοξα, πηγαίνετε να δείτε την ταινία μετά το βίντεο φυσικά, έτσι. You want a little something from the Don or not? Μάλιστα.
Αυτή πρέπει να ήταν η πιο δύσκολη κούρσα που είχα ever. Ας ανάψω και ένα τσιγάρο. Καταλαβαίνεις ότι είναι μαφιόζοι όλοι αυτοί, το ντύσιμό τους. Γενικά ήταν ένα σήμα κατά τεθένα όλο αυτό. Oh man. Πάρε. Α. Compensation for your services. Any damage to your car. This makes us square. Ευχαριστώ πάρα πολύ. I'm sure it's more than enough. Good. Don Salieri wants you to know that he's very grateful. So if you ever need anything, maybe alone. Γενικά, παιδί μου, η μαφία δεν ήταν ότι είναι, ξέρω εγώ, να κάνει μόνο δολοφονίες ή να πουλάει προστασία στα μαγαζιά για αυτά. Πάντα ήθελε τους απλούς πολίτες να τους έχει με το μέρος του. Για διάφορους λόγους. Οπότε αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι κάτι φυσιολογικό που γινόταν. Και όλα στην πραγματικότητα, έτσι. Άτε, τα κέρδη λέει σε πόκερ αυτά τα λεφτά, αν σε ρωτήσει κάποιο. Ούτε καν πρόλαβε να κάνει το τσιγάρο, γιατί το πέταξε μανάρι μου. Τι έγινε, ρε φίλε. When I opened the envelope, I could have had a heart attack. Enough to fix the cap. Nearly enough to buy a new one. Lol. I thought about what Sam said about work. I wasn't interested. The money was good, sure, but I didn't want to get in with criminals. Better to be poor and alive than rich and dead. So. Right there. Back then, I was out. Mm. Σου λέει, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, έπαθα πλάκα με τα λεφτά, αλλά γενικά καλύτερα να είμαι ζωντανός και φτωχός παρά πλούσιος και νεκρός. Εντάξει. Αλλά μάλλον γλυκάθηκε ο φίλος μας ο Τόμι και είχε και συνέχεια. Όλα αυτά όμως θέλω να τα δείτε στο παιχνίδι, γιατί πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Γενικά, μ' αρέσει και όλο το στυλάκι του γκανγκστερικού και όλα αυτά που υπάρχει. Έχουν δώσει μια πολύ ωραία νότα στο περιβάλλον, έτσι, τα 30s. Και γενικά βλέπω ότι έχουν ρίξει πολύ καλή δουλειά. Δεν θέλω να συνεχίσω το παιχνίδι, γιατί... Αν σας αρέσει, βέβαια, μπορούμε να κάνουμε και τα υπόλοιπα chapters, κανένα πρόβλημα, θέλω να αφήσετε ένα σχόλιο από κάτω. Γενικά ήθελα να πάρουμε μια πολύ ωραία γεύση από αυτό το παιχνίδι. Για μένα συμφέρει και όλας πιο πολύ να αγοράσετε και τα τρία παιχνίδια, τα οποία είναι, όπως σας είπα, στα 60 ευρώ γλουμπού. Αν δεν κάνω λάθος, το PS Plus έδινε κιόλας κάποια στιγμή στο PlayStation δωρεάν μέσω του PS Plus. Το Mafia 3, το οποίο είναι και αυτό εξαιρετικό. Α, γιατί όχι. Οπότε, αν θέλετε να συνεχίσουμε εδώ πέρα το Mafia στο κανάλι του GameLoot και όλα αυτά, γράψτε από κάτω στο σχόλιο, θέλω να κάνετε ένα like, ένα subscribe, καθώς και να share το βίντεο, το οποίο βοηθάει πάρα πολύ. Το share γενικά βοηθάει πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι το Φρικιό. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.